έτσι αυτές τις μέρες ο καιρός, πώς θα μας συμπεριφερθεί. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουλέντη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, ελάτε να δούμε σήμερα το σκηνικό του καιρού και πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκυριακό. Για σήμερα να πούμε κάτι ότι περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις σταδιακά. Δεν αποκλείεται κάποια μεμονωμένη βροχή για σήμερα, κυρίως ορεινά, δυτικά αλλά και σε κάποιες νότιες περιοχές. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ μεμονωμένο η όποια βροχή και γενικά ασθενούς εντασίες. Δεν περιμένουμε οτιδήποτε το αξιολόγο για τη σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι για αύριο σιγά σιγά ξεκινά να οργανώνεται ένα σύστημα χαμηλής πίεσης στα νοτιοδυτικά της Κύπρου. Θα επηρεάσει για αύριο κυρίως υπομορφία στάθειας την περιοχή, οπότε και αναμένουμε σταδιακή αύξηση των νεφώσεων με μεμονωμένες βροχές από το μεσημέρι και μετά, κυρίως ορεινά αλλά και στα δυτικά, ενώ δεν αποκλείεται και εκδήλωση κάποιας μεμονωμένης καταιγίδας για την αυριανή ημέρα, ενώ η περιοχή να πούμε ότι αύριο θα επηρεάζεται από μέτριο ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα αέρα, δηλαδή θα πνέουν βορειοανατολική ως ανατολική μέτρη και παροδικά κατά τόπους μέχρι ισχυρή άνεμη. Ενώ η σκόνη η οποία υπάρχει στην περιοχή θα εξακολουθήσει να υπάρχει και αύριο αλλά και το Σαββατοκυριακό. Ευνοούμενη βεβαίως από την κυκλοφορία που επιφέρει το όλο αυτό σύστημα που οργανώνεται νότιο-δυτικά του νησιού. Τώρα, το σύστημα αυτό φαίνεται ότι ενισχύεται κάπως από το απόγευμα της Παρασκευής και μετά και η κίνησή του ευνοά κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως για το Σάββατο στην περιοχή μας, οπότε αναμένουμε το νησί να επηρεαστεί από το σταδιακά από την μέρα του Σαββάτου και μετά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Με τα φαινόμενα ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας σταδιακά να υποχωρούν. Όμως φαίνεται ότι παραμένει αστάθεια στην περιοχή για τις επόμενες μέρες, δηλαδή Κυριακή και Δευτέρα. Οπότε για το διήμερο αυτό σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ορεινά αλλά και σε κάποιες νότιες θερμοκρασιακά περιοχές. Κύριε Κουλέντη, από θερμοκρασίες παραμένουμε πιο ψηλά από τις μέσες που είναι 25 βαθμοί, παραμένουμε μέχρι και το Σάββατο στους 27 περίπου, ίσως και 28 βαθμούς, όμως αναμένουμε σταδιακά μικρή πτώση μέχρι και την Δευτέρα, δηλαδή Κυριακή και Δευτέρα σταδιακά μικρή πτώση για να επανέλθουμε κοντά στις κανονικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση σήμερα ο μήνας δείχνει 31 και θα περάσει στην ιστορία ως ο μήνας που δεν είχαμε ούτε μια σταξιά, κύριε Κουλέντη, συγκομιδής βροχής. Φαίνεται κάτι ότι θα αποτελέσει τον χειρότερο μήνα από τότε που υπάρχουν στοιχεία. Ο Οκτώβριος, η επίσημη καταγεγραμμένη βροχόπτωση για ολόκληρο το μήνα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 0,1 χιλιοστά. Δηλαδή σχεδόν μηδαμινή βροχόπτωση, σχεδόν το απόλυτο μηδέν για τον μήνα που πέρασε. Και κύριε Κουλέντη, Οκτώβριος είναι ο πρώτος μήνας του υδρολογικού έτους ή ο τελευταίος? Τώρα ξεκινάει. Ναι, ακριβώς ο πρώτος μήνας του νέου υδρολογικού έτους, 2024-2025. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουλέντη. Σας χαιρετώ.